Το κεντρικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποια πολιτική δύναμη πλέον μπορεί αποτελεσματικά να ηγηθεί ώστε η χώρα με σχέδιο, με βούληση και σκληρή δουλειά να βγει γρήγορα και οριστικά αποτέλεσμα. Να αναπτυχθεί με δικαιοσύνη και συνοχή και να πορευθεί με εθνική αξιοπρέπεια και δυναμισμό. Η κατασκευή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα, δοκιμάστηκε. Μετρήθηκε με τα προβλήματα και διαπιστώθηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε και των τριών μας, ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει στέρεο ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο, πεπραγμένα, στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα, πολιτική βούληση να κινηθεί με γοργό βηματισμό, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για να εμπεδώσει μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική. Είναι επιτακτική ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπάρξει απώλεια κονδυλίων. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, από την πρώτη στιγμή έγκαιρα έχει ταχθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για να δοθεί ή δυνατόν μια παράταση και να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια για την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει συνεχώς με πράξεις και όχι μονάχα με δήλωση καλών προθέσεων την υπεράσπιση, την προάσπιση των κοινοτικών κονδυλίων. Και υπάρχει και μια στενή συνεργασία και με τους ευρωβουλευτές μας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η απασχόληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ρυθμούς της οικονομίας. Γιατί στο τέλος του 2014 η ανεργία είχε οριακή μείωση. Έστω και οριακή, ισχνή, αλλά μείωση. Σας ρωτάω, απάντηση. Διότι στο τέλος του 2014 η οικονομία συνολικά είχε μπει σε οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θετικό πρόσημο δηλαδή. Γι' αυτό και η ανεργία μειωνόταν. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί σήμερα η αγορά εργασίας, η ανεργία μάλλον αυξάνεται και η απασχόληση μειώνεται. Απάντηση. Διότι η συνολική οικονομία έχει ξαναμπεί, όσο η κυβέρνηση διαπραγματευόταν αντιυφεσιακά μέτρα, σε ρυθμούς πλέον ορατής ύφεσης. Και όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, η ανεργία αυξάνεται. Αυτός είναι ο κανόνας και δεν υπάρχει κάτι άλλο.